Και από αυτό εδώ το βήμα δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώ από το να εκφράσουμε ε, την αλληλεγγύη μα στο λαό τη Θεσσαλία και τη Έβια που δοκιμάζονται για ακόμη μια φορά, αλλά και την οργή μα γιατί η κυβέρνηση, περιφέρεια και οι Δήμοι του έπνεξαν ξανά. Οι νέε καταστροφέ, οι πλημμυρισμένε πόλει και χωριά, ακόμη και νοσοκομεία, οι άνθρωποι που βρίσκονται ξανά εγκλωβισμένοι πριν προλάβουν να υπουλώσουν τι πληγέ του από την προηγούμενη κακοκαιρία, πνίγουν στι λάσπε την προπαγάνδα τη κυβέρνηση Περί, περί ακραίων καιρικών φαινομένων που συμβαίνουν μια φορά στα χίλια χρόνια, είναι εγκληματική η πολιτική του, εγκληματικό και το κράτο του. Τώρα πρέπει η λαϊκή οργή να γίνει διεκδίκηση και αγώνα. Η ελπίδα βρίσκεται εκεί, γιατί πάλι ο λαός θα σώσει το λαό, όπω όπως τον έσωσε και τι προηγούμενε μέρε με τι συγκλονιστικέ εικόνε αλληλεγγύη που είδαμε στα χωριά τη Θεσσαλία το κουκουέ βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν όχι από το ακραίο φαινόμενο, αλλά από την ακραία εγκληματική εγκατάλειψη του κράτους. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, από την εγκληματική ναζιστική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή, αλλά και τη δολοφονική επίθεση σε κομμουνιστέ και συνδικαλιστέ του ΠΑΜΕ στο Πέραμα, πήραμε την πρωτοβουλία αυτή για πολλού λόγου. Γιατί σήμερα, 10 χρόνια μετά, το φίδι που τρέφεται στην αγκαλιά του συστήματο Ευρωπαϊκή Ένωση και των Αφεντικών βγάζει νέα και διάφορα κεφάλια. Μια σειρά από φασιστικά μορφώματα βγαίνουν ξανά στο κουρμπέτι. Ακροδεξιοί φασίστε φιγουράρουν ω υποψήφοι σε ψηφοδέλτια υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών. Καταδικασμένοι ναζιστέ ξεπροβάλλουν πίσω από του αχυράνθρωπου των κομμάτων που έχουν πάρει τη θέση του στα έδρανα τη Βουλή. Επιβεβαιώνεται ότι τα φασιστικά-ναζιστικά μορφώματα και του είναι η πολύτιμη για το σύστημα. Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, με ευθύνε των κυβερνήσεων τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ, η δίκη τη Χρήση Αυγή σε δεύτερο βαθμό βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ενώ έχει προηγηθεί η παραγραφή των αδικημάτων ει βάρο των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, λόγω τη απαράδεκτης μετατροπή τη κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επιβεβαιώνεται ότι η απάντηση στο φασισμό δεν μπορεί να δοθεί με νομοσχέδια. Ότι οι ναζιστέ δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με νομοθετικά μέτρα και με διατάξει όπω αυτέ τη κυβέρνηση που είδαμε πρόσφατα ή όπω αυτέ που προτείνουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και ανοίγουν επικίνδυνου δρόμου. Άλλωστε και μέσα από τι δικαστικέ αίθουσε, αυτή τη μάχη έδωσαν και οι σύντροφοί μα κομμουνιστέ δικηγόροι, συνήγοροι τη πολιτική αγωγή. Κάποιοι από αυτού θα έχουμε τη χαρά να του ακούσουμε και σήμερα. Βάζοντα και αυτό το δικό του λιθαράκι. Μάχη για να αναδειχθεί ότι ο εγκληματικό χαρακτήρα τη Χρυσή Αυγή και κατ' επέκταση του τρόπου δράση τη μέσω των ταγμάτων εφόδου, απορρέει ακριβώ από την ίδια την ναζιστική τη ιδεολογία να αναδειχθούν οι ισχυρέ διασυνδέσει με τμήματα του κρατικού μηχανισμού και τη εργοδοσία, η αξιοποίησή τη για το χτύπημα του εργατικού λαϊκού ταξικού κινήματο. Ποιο θα ξεχάσει άλλωστε τι δηλώσει του λαγού, τα το πάμε στη ζώνη τελείωσε, κουμάντο εδώ θα κάνει χρυσή αυγή. Οι κομμουνιστέ και οι κομμουνίστρε μπαίνουν μπροστά σε κάθε χώρο για να πάνε τα πράγματα αλλιώ, για να έλθουν στο προσκήνιο οι πραγματικέ σύγχρονε ανάγκε μα για να δώσουμε ένα τέλο στην πολιτική του πάμε και όπου βγει, των κερδών για του λίγου, απλώνοντα το χέρι στον καθένα να βαδίσουμε παρέα. Το μήνυμα αυτό επιδιώκουμε να σταλεί και στι επικείμενε δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ, καταφέροντας να αρθίσουν πολλά, πάρα πολλά κόκκινα γαρίφαλα τη λαϊκή εισπήρωση, ώστε να ενισχυθεί το ρεύμα αμφισβήτηση τη κυρίαρχη πολιτική που θυσιάζει τι ζωέ μα για τα κέρδη των λίγων. Επισημαίνουμε, για να είναι γνωστό σε όλου, ότι η διοίκηση τη Νέα Δημοκρατία στην Περιφέρεια Αττικής μπόρεσε να προχωρήσει στι αντιλαϊκέ αποφάσει και με τι ψήφου των Ναζί τη Χρυσή Αυγή και άλλων γνωστών και μη εξαιρεταίων αντικομουνιστών, επιβεβαιώνοντα για ακόμη μια φορά ότι χρυσό χορηγό του φασισμού είναι, αποτελεί το σύστημα τη εκμετάλλευση, το αστικό κράτο και οι μηχανισμοί του. Γι' αυτό όλα τα άλλα κόμματα αντιμετωπίζουν του φασίστε ω κουκιά, είτε υιοθετώντα την ατζέντα του, τα ρατσιστικά συνθήματά του, είτε παρουσιάζοντα του φασίστε ω παρασημένου και παραπλεμμένου, χαϊδεύοντά του τα αυτιά. Δεν ξεχνάμε λοιπόν και πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που τον εκολάπτει, τον γεννά και τον θρέφει. Μπαίνουμε μπροστά ώστε παλιοί και νέοι ναζιστέ να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από το λαό και την νεολαία στι γειτονιέ, στου χώρου δουλειά και μόρφωση, αποκαλύπτοντα τον πραγματικό ρόλο του φασισμού στην υπηρεσία του εκμεταλλευτικού συστήματο. Ο αγώνα για να ιτηθεί οριστικά και μετάκλητα ο ναζισμό και οι παραφιάδε του δεν τελειώνει όσο υπάρχει το σύστημα τη εκμετάλλευση, ο καπιταλισμό. Σε αυτόν τον αγώνα με το Κουκουέ, σα καλούμε και σήμερα από εδώ να είστε μαζί μα, γιατί όπω έγραψε και ο Μπέρταλ Μπρέχτ, ο πιο επικίνδυνο, ο μοναδικό πραγματικό εχθρό του φασισμού είναι ο κομμουνισμός. Και αυτό το ξέρει ο ίδιο ο φασισμό.